Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μια Βαλίτσα Γεύσης. Σήμερα η βαλίτσα πήγε πολύ μακριά, προς Βραζιλία, το ξέρετε, το έχετε δει. Οπότε αποφάσισα να κάνω έτσι λίγο κάτι πιο βραζιλιάνικο. Θα φτιάξουμε ένα κέικ. Και τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, μα η Βραζιλία δεν έχει κέικ. Δεν έχει η Βραζιλία κέικ, αλλά έχει ο Άκης. Ο Άκης πήρε τη Βραζιλία και την έβαλε μέσα σε ένα κέικ. Πώς? Θα φτιάξουμε ένα κέικ με κασάσα. Ουσιαστικά θα είναι ένα gin tonic cake που θα βάλουμε και κασάσα μέσα. Είναι καταπληκτικό ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο με αυτό το cake είναι ότι έχει λεμονένια, lime γεύση, μοσχολέμονο. Όταν το δοκιμάσετε θα είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει 100% στη ζωή σας. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πεντανόστιμο. Και είναι ένα γλυκό που είναι σχετικά άγλυκο. Είναι γλυκό, αλλά έχει μέσα το lime, οπότε με ένα μικρό κομματάκι έρχεται ο κορεσμός, οπότε δεν χρειάζεται να φας πάρα πολύ. Και ξεκινάμε με το μιξεράκι μας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ έχω αυτό τον γίγαντα εδώ πέρα. Ούτε να το σηκώσετε μπορείτε. Είναι ένα μηχάνημα που το κρατάς για χρόνια. Καλό θα ήταν να πάρετε ένα καλό μίξερ, αλλά άμα δεν έχετε καλό μίξερ και έχετε το μικρό το μιξεράκι, κάνει μια χαρά και θα σας βγει σίγουρα η συνταγή σας. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα κουτάλι και μία μαρίς, η καλύτερη μας φίλη για να φτιάξουμε το κέικ. Γιατί πρέπει να ρίξουμε όλα τα υλικά μας μέσα, αλλά με τη σωστή σειρά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε το βούτυρο και το βούτυρο, σε περίπτωση που κάνουμε κέικ, πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Άμα δεν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, θα πετύχει το κέικ, αλλά δεν θα βγει τόσο έτσι σεξι. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ θερμοκρασία δωματίου. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι το βούτυρό μας να είναι βούτυρο, να μην είναι μαργαρίνη. Βγαίνει συνταγή και μαργαρίνη, αλλά άλλες συνταγές κάνουμε με μαργαρίνη, άλλες με βούτυρο. Θέλουμε να μυρίζει βούτυρο μέσα το κέικ μας. Οπότε ρίχνω και τη ζάχαρη και χτυπάω για 4-5 λεπτάκια, συνεχώς ανακατεύοντας και τον κάτω του μίξερ, να παίρνω τα τυχώματα, ό,τι έχει μείνει γύρω-γύρω, μέχρι που να φρατέψει πολύ καλά το μείγμα μου. Και σε αυτό το σημείο σταματάμε λίγο το μίξερ μας. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αυγά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα το εξηγήσω πολύ απλά και ελπίζω να το καταλάβετε. Ποτέ δεν παίρνουμε και να κάνουμε μπλουμ μέσα τα αυγά. Δεν είναι σωστό. Τρελαίνεται το βούτυρο και δεν του αρέσει. Το βούτυρο θέλει να πηγαίνουμε με τα νερά του. Που σημαίνει ότι θα ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μέσα. Μόλις απορροφήσει το ένα αυγουλάκι, θα ρίχνουμε το επόμενο. Και πάει λέγοντας όλη την ώρα. Προσθέτουμε ένα αυγό, με το που δούμε να εξαφανιστεί, παπ, προσθέτουμε το επόμενο. Οπότε, αυτό που κάνουμε πάντα είναι, παίρνουμε ένα μπολάκι, ρίχνουμε μέσα το αυγό, εδώ. Ταντάν. Και γιατί το κάνουμε αυτό, ξέρει κανείς να μου απαντήσει? Όχι. Γιατί πρέπει να δούμε άμα έχει μείνει κανένα τσόφλι. Κοιτάξτε εδώ. Άμα σπάσω το αυγό κατευθείαν εδώ μέσα, συνήθως πέφτουν τσόφια και μετά τα τρώμε στο κέικ. Οπότε είναι απλά τα πράγματα. Βλέπουμε το αυγό μας, είναι καθαρό. Και μόλις είναι καθαρό, σιγά σιγά το μίξερ, βάζουμε μπρος, ρίχνουμε το πρώτο αυγό και περιμένουμε να ομογενοποιηθεί. Μόλις ομογενοποιηθεί, ρίχνουμε το επόμενο και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να ρίξουμε και τα 4. Έριξα το ένα αυγό και εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Αυτό θέλω να δω. Πάμε για το επόμενο. Έβαλα και καλάθι. Πάει και το τρίτο μέσα. Πάει και το τέταρτο μέσα. Τώρα, σε αυτό το σημείο, το μίξερ έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει δουλέψει αρκετά. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε, να είδατε τώρα δεν ανακάτεψα γύρω-γύρω και έχει μείνει λίγο από το μείγμα. Αλλά δεν πειράζει, θα ανακατέψω τώρα. Εδώ. Πάρουμε τα γύρω-γύρω. Και επιθυμίζω ξανά, πάντα μα πάντα, όταν φτιάχνουμε και τα αυγά μας και το βούτυρό μας σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα, μέσα στο μίξερ ρίχνω το γιαουρτάκι μου. Εκτός μίξερ, το βλέπετε. Την κασάσα μου. Η κασάσα είναι παραδοσιακό βραζιλιάνικο ποτό. Γίνεται από ζαχαροκάλαμο, όπως και όλα τα ρούμια. Ουσιαστικά είναι το ουίσκι τους.
Το ξέρετε όλοι, το πίνετε. Οπότε μην μου λέτε τι είναι αυτό. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι. Ξύσμα από 3 lime. Αλλά με το που βγάλουμε το ξύσμα, κρατάμε τα lime στην άκρη. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Αυτό που προσέχουμε πάντα στα lime είναι να βγάζουμε το κοτσανάκι, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, καθώς τρίβουμε πέφτει μέσα. Οπότε, ξύσμα από 3 lime μέσα. Στο τέλος θα βγει τόσο αρωματικό, τόσο λεμονένιο. Μα και τη στιγμή που θα το φτιάχνετε αυτό το κέικ, θα μυρίζει όλο το σπίτι, θα μυρίζει όλη η γειτονιά. Επειδή μάλλον θα βλέπουν το επεισόδιο όλοι μαζί την ίδια στιγμή και την επόμενη μέρα θα το φτιάχνουν. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί εκείνη την ημέρα να το μοιραστείτε, γιατί θα φτιάχνουν και από δίπλα σας. Αλλά όποιος θα ζητήσει, να του πείτε να φτιάξει το δικό του κέικ. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, πάει και το τρίτο στην άκρη, το κρατάω. Τα χρειάζομαι αυτά τα τρία για τη συνέχεια. Και εδώ πέρα έχω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και κανονικό αλεύρι. Τα ρίχνω και τα δύο μέσα. Εδώ. Και μαντέψτε. Απλά ανακατεύω. Πάντα μα πάντα στα κέικ δεν ζορίζουμε πολύ το αλεύρι, γιατί άμα ανακατέψουμε πάρα πολύ το αλεύρι μέσα στο μείγμα αρχίζει και δουλεύει γλουτένι. Και όσο δουλεύει γλουτένι μας τυχώνει το κέικ. Και όσο μας τυχώνει το κέικ τόσο δεν βγαίνει αφράτο. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάντα ανακατεύουμε με κουτάλα και λίγο αλεύρι να φανεί εδώ πέρα που δεν έχει χτυπηθεί δεν μας πειράζει. Αφήνουμε όσο έχει. Έχω μία βουτυρωμένη φόρμα. Περίπου στα 25 με 30 εκατοστά. Ό,τι βρείτε. Πρέπει να είναι βουτυροαλευρωμένη ή σεμιζαρισμένη, όπως λένε οι Γάλλοι, γιατί αλλιώς δεν θα πετύχει το κέικ. Άμα δεν βουτυροαλευρώσετε, δεν θα φουσκώσει το κέικ, δεν θα βγει αφράτο, δεν θα βγει ωραίο το γλυκό σας, οπότε τζάμπα κάνετε το κέικ. Οπότε, ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα, εδώ πέρα. Εδώ. Οχ. Ωραίο και αφράτο. Μεξί, τις περισσότερες φορές, άμα ένα κέικ θα μου πετύχει ή όχι, το ξέρω από πριν. Όταν το μείγμα μου είναι κάπως έτσι, μπορώ να καταλάβω πια ποιο μείγμα θα βγει ωραίο και ποιο μείγμα δεν θα βγει. Βέβαια, φταίει και το γεγονός. Θα δοκιμάζω και λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Χτυπήστε λίγο με τα χέρια σας να πάει παντού. Και η διαφορά με όλα τα υπόλοιπα κέικ που έχετε δοκιμάσει είναι ότι εδώ πέρα δεν ψήνουμε στους 180. Γιατί? Γιατί άμα ψήσουμε στους 180 θα μαυρίσει και δεν θα ψηθεί μέχρι μέσα-μέσα. Οπότε, ο φούρνος μας είναι γύρω στους 140-150 βαθμούς και ψήνουμε για περίπου 70 λεπτά. Μία ώρα και 10 λεπτά. Τώρα, όση ώρα ψήνεται αυτό, να καθαρίσω λίγο εδώ. Λίγο κέικ. Το μείγμα μου να πάει πίσω. Και πάω να ετοιμάσω το σιρόπι για το κέικ. Αυτό δεν σας το είπα. Κάνουμε και σιρόπι, θα το σιροπιάσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ρίξουμε το χυμό από τα 3 lime που μας έχουν περισσέψει από πριν. Το θυμάστε που τα αφήσαμε στην άκρη. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, 1, 2, 3. Θα πάρουμε άλλα 4 lime και θα βγάλουμε και από εδώ το χυμό. 2, 3, 4. Άρα συνολικά 7 lime το χυμό τους. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Το χυμό από τα 7 lime. Είναι φανταστικό, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Σας είπα, εγώ θα σας κάνω πολλές εκπλήξεις. Κάθε φορά που θα έχουμε επεισόδιο, θα λέτε τι θα κάνει σήμερα αυτός ο τρελός ο κύριος. Θα δείτε τι θα κάνω. Αυτό το πράγμα δεν το έχετε ξαναδοκιμάσει. Τέρμα πια με τα απλά σιρόπια, ζάχαρη και νερό. Εδώ πέρα δεν παίζουμε. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση και δεν μπορούμε να δείχνουμε τα ίδια πράγματα που δείχνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, μέσα το lime. Και επειδή θέλω να έχει, όπως σας είπα, την υφή gin tonic το γλυκό μου, θα βάλω την κασάσα, θα βάλω και τον tonic, θα βάλω πάνω στη φωτιά και δεν έχω μάθει ακόμα τα μάτια, θα βάλω εδώ. Αυτό άναψε εδώ θα το βάλω. Και έχω άλλα 2 lime, θα τα κόψω λεπτές φέτες εδώ. Συνολικά θέλουμε 9 lime για τη συνταγή μας. Εντάξει, φθηνά είναι τα lime, νομίζετε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Σε όλες τις υπεραγωγές θα τα βρείτε 100%. Λοιπόν, κόβουμε λεπτές φέτες. Εδώ.
Δεν βάζουμε τις άκρες γιατί είναι πάρα πολύ πικρές. Και περιμένουμε να λιώσει η ζάχαρη. Το σιροπάκι μου έχει πάρει μία βράση και καταλαβαίνουμε πότε είναι έτοιμο, όταν γίνει διαφανές. Είναι πολύ σημαντικό να μην παραβράσουμε το μείγμα μας, γιατί αν παραβράσουμε το μείγμα, τι θα γίνει? Θα εξατμιστεί το περισσότερο σιρόπι, οπότε θα γίνει πάρα πολύ σφιχτό το σιρόπι και δεν θα τραβήξει το κέικ μας. Οπότε, με το που δούμε ότι, κοιτάξτε εδώ, διαφάνισε το μείγμα μας, δεν φαίνεται άλλο ζάχαρη, πετάμε μέσα τις φέτες από το lime. Νταντάν! Κοιτάξτε εδώ. Βγάζουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε στην άκρη. Ραντεβού σε 1 ώρα και 10 λεπτά να το βγάλουμε το κέικ να σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Γιατί το σιρόπι θα έχει προλάβει να κρυώσει τόση ώρα. Οπότε, αυτά. Πίσω σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Το βγάζουμε από το φούρνο καυτό. Παναγία μου. Μου σχομυρίζει όλος ο τόπος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το σιρόπι μου έχει κρυώσει. Είναι κρύο. Και αυτό που θα κάνω είναι στο καυτό κέικ να ρίξω το κρύο σιρόπι. Με μία κουταλίτσα θα το κάνετε, μην το ρίξετε κατευθείαν πάνω, γιατί άμα το ρίξετε κατευθείαν υπάρχει περίπτωση να σπάσει το κέικ. Και αφήστε, εδώ σιγά σιγά, και αφήστε σιγά σιγά να τραβήξει το σιρόπι το κέικ μας, να το τραβήξει μέχρι μέσα. Θα πάρει περίπου μισή ωρίτσα, οπότε σε μισή ωρίτσα θα γυρίσουμε για να σερβίρουμε. Το κεκάκι μου έχει κρυώσει, έχει σιροπιαστεί μάλλον σωστά. Θα βγάλω τα lime προς το παρόν για να κάνουμε το decoration, γιατί ένα cake χωρίς σωστό decor, καταλαβαίνετε πώς χάνει. Πρέπει να κερδίζεις στο μάτι ό,τι κερδίζεις και στη γεύση πάντα, αυτό να το θυμάστε. Είτε κάνεις cake, είτε κάνεις κοκορέτσι, είτε κάνεις κοντοσούβλι, είτε κάνεις, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, μία τούρτα. Βγάζουμε τα lime στην άκρη προς το παρόν και αφαιρούμε το cake από τη φόρμα. Σε μία ώρα πιατέλα. Αφήστε να πέσει μόνο του. Αγαπήστε το και με το που το αγαπήσετε θα βγει από μόνο του. Τώρα, έχετε δύο επιλογές. Να ξέρετε, η τελευταία της μόδας είναι τα κέικ να τα σερβίρουν από αυτή τη μεριά, από την κάτω, γιατί φαίνεται πιο ήσυχα και πιο ωραία. Αλλά επειδή με αρέσουν έτσι τα πιο παραδοσιακά, θα το γυρίσω το κέικ μου, θα το βάλω από αυτή την πλευρά που είναι υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ, έχει σιροπιαστεί. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να δοκιμάσω λίγο. Με έχει πιάσει λίγο. Λιγούρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επειδή ήθελα να το κάνω υπερ σεξι, αυτό είναι προαιρετικό. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε όχι. Είναι ξινούτσικο, ωραίο, δεν υπάρχει. Θα ρίξω το βουτυράκι μέσα στον κάτω του μίξερ. Θα ρίξω και την άχνη ζάχαρη. Και θα κάνω μία βουτυρόκρεμα πολύ γρήγορη, ίσα για να στολίσω από πάνω. Να ξέρετε ότι ο τρόπος που στολίζω εγώ τα κέικ είναι λίγο αντισυμβατικός. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα κορνέ και τα όμορφα πραγματάκια που θεωρούν όλοι ότι είναι όμορφα. Εγώ θεωρώ πιο όμορφο το να φτιάχνεις το φαγητό σου όπως το νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να χτυπήσω το βουτυρόκρεμα. Και θέλω μία σπάτουλα, μία σταλιά κασάσα λίγο ακόμα, μυρίζει αλκοόλ. Και τώρα ήρθε η ώρα του στολίσματος. Τώρα θα μου πεις ρε φίλε, τόση ώρα τι λες εκεί πέρα, θα μας τρελάνεις. Κάτι λες για τη συμβατικά, κάτι λες για τρόπους σερβιρίσματος, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Κοιτάξτε τι μου αρέσει να κάνω. Μ' αρέσει να παίρνω ένα κουτάλι, να βάζω πάνω γέμιση και να την frosting μάλλον και απλά να ρίχνω λίγο με το κουτάλι από πάνω και να φτιάχνω όλο το κέικ χειροποίητο. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Κάθονται όλοι, ασχολούνται με τις ώρες, με κορνέ, με χρώματα, με το ένα με το άλλο και δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω τις φέτες lime που κράτησα στην άκρη. Έτσι, να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό που φτιάχνουμε
Έχει lime. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Δεν τις βάλω όλες. Αυτές είναι αρκετές, κύριε σκηνοθέτα. Αυτές είναι αρκετές. Άντε να βάλω άλλη μία. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το κέικ μας για σήμερα. Νομίζω ότι το λατρέψετε. Νομίζω ότι θα το φτιάξετε. Νομίζω ότι θα μου στείλετε μήνυμα στα social media να μου πείτε πόσο τρομερό ήταν. Και νομίζω ότι μετά από σήμερα θα με αγαπήσετε λίγο παραπάνω. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα έχω καταφέρει να γίνω ο αγαπημένος σας. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!